Θα έλεγα και στον κύριο Κατρίνη αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους για την Ευρώπη που αλλάζει. Γιατί σας το S5 είναι σας δοκιμασμένο παρακαλώ. Κόμμα στην εφαρμογή βάρβαρων αντεργατικών μέτρων. Και μάλιστα όταν ισχύει ο κανόνας ότι όλοι θέλουν να πάνε με όλους για να σχηματίσουν κυβέρνηση στη Γερμανία, καταλαβαίνουμε πόσο πολύ αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, επιβεβαιώνεται ο χαρακτήρας της ως λυκοσυμμαχίας, ως φυκοφωλιά για τους λαούς. Ας έρθουμε όμως στη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι συζητάμε τώρα 5 ώρες, δεν απασχόλησε κανέναν από τους ομιλητές για τις αιτίες της ακρίβειας. Να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές οι αιτίες. Καταρχάς, μια βασική αιτία. Σχετίζεται η ακρίβεια και στη χώρα μας με το μοντέλο το αναπτυξιακό που όλες οι κυβερνήσεις υπερασπίστηκαν μέχρι τώρα και που σήμερα ορκίζονται ότι πρέπει αυτό να στηρίζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στην εξωστρέφεια. Αυτό το παραγωγικό μοντέλο έχει επίπτωση στην ακρίβεια, βεβαίως. Τεράστιες. Γιατί η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σημαίνει ότι μια σειρά παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας καταστρέφονται. Δεν αξιοποιούνται. Γιατί δεν έχουν υψηλό ποσοστό κέρδους. Όχι γιατί δεν έχουν κέρδος. Άρα λοιπόν, σε τι αναγκάζεται? Αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε στις εισαγωγές και πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών αλλά και τελικών εμπορευμάτων. Που οι εισαγωγές και οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων εξαρτώνται και από τους φοδρότατους ανταγωνισμούς σε διεθνές επίπεδο των εφοδιαστικών αλυσίδων, αλλά και από τον ανταγωνισμό των πολυεθνικών. Και η λογική της εξωστρέφειας ίδιο αποτέλεσμα δεν έχει. Όταν μια σειρά προϊόντα τα οποία δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες του ελληνικού λαού κατευθύνονται στο εξωτερικό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τα υπόλοιπα, η υπόλοιπη ποσότητα να κρυβαίνει ακόμη περισσότερο. Να λοιπόν, γιατί είναι υπεύθυνο το μοντέλο το οποίο υπερασπίζεστε, για την ακρίβεια και δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα μόνιμο φαινόμενο. Δεύτερον, ευθύνεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακρίβεια. Βεβαίως. Η πολιτική της απελευθέρωσης των αγορών αποτελεί βασικό παράγοντα. Και να πάμε στην ηλεκτρική ενέργεια. Μια πολιτική που υπέρετσαν όλες οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική απελευθέρωση οδηγεί σε ακριβά τιμολόγια για να μπορεί να είναι ελκυστική εισαγωγή των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομέλων στον τομέα της ενέργειας. Τεράστιες σκανδαλώδεις επιδοτήσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, ακριβό ρεύμα για το λαό, πανάκριβο ρεύμα και μάλιστα δημιουργία και μηχανισμών που να διαιωνίζουν το ακριβό ρεύμα. Όπως για παράδειγμα το μηχανισμό τον οποίο έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το χρηματιστήριο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι χονδρέμποροι μπορεί να αγοράζουν φτηνά για να πουλάνε μετά ακριβά. Έτσι λειτουργεί το χρηματιστήριο και το επέβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οδήγησε στη συρρήκνωση της ΔΕΗ και στην λειτουργία της με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ από επένδυση μίλαγε ο ΣΥΡΙΖΑ, μια σειρά μονάδων παραγωγικών της ΔΕΗ να δοθούν στους ιδιώτες. Και βεβαίως σήμερα μπορεί να κατηγορεί την κυβέρνηση που βρήκε το μοντέλο, λέει, μέσω της αύξησης συμμετοχικού κεφαλαίου να ιδιωτικοποιεί τη ΔΕΗ. Μια σπουδαία επιχείρηση. Αντέγραψε το μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου απαγόρευσε στους παλιούς μετέχους να συμμετέχουν σε αυτή την αύξηση. Με αποτέλεσμα, η συμμετοχή του δημόσιου τομέα να καταρρεύσει στις τράπεζες τις 4 τις συστημικές. Άρα λοιπόν το ίδιο μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσει στην επικίνδυνη εξέλιξη της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Είναι η λογική της πράσινης ενέργειας. Και για να επιβληθεί η πράσινη ενέργεια εφαρμόζουν πολύ ακριβά τέλη ρήπων για το ορυκτά καύσιμα. Με αποτέλεσμα η ενέργεια να γίνεται πολύ πιο ακριβή λόγω ακριβώς αυτών των τελών. Είναι η πολιτική της απολιγνητοποίησης που υποστηρίζεται όλα τα υπόλοιπα κόμματα, όπου επί της ουσίας καταργείται η αξιοποίηση του
εγχώριο ορυχτού καύσιμου του λιγνίτη για να υποκατασταθεί από το εισαγόμενο φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο. Και όλοι σας συμφωνείτε ότι το φυσικό αέριο πρέπει να είναι το εισαγόμενο μεταβατικό καύσιμο, γιατί δεν μπορεί να στηριχθεί διαφορετικά η ευστάθεια του συστήματος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμη περισσότερο η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Είναι η πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για την πράσινη μετάβαση, που θα οδηγήσει, για να μπορούν να βρουν εκτόνωση τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια και υπερκέρδη, που θα οδηγήσει σε ακριβότερα εμπορεύματα και υπηρεσίες, τα πράσινα εμπορεύματα, και θα οδηγήσει τη διεύρυνση ακόμη περισσότερο των κοινωνικών ανισοτήτων. Αλλά είναι και μια σειρά άλλες επιλογές που κάποιοι θεωρούν ότι είναι φάρμακο, αλλά στο τέλος αποδεικνύει ότι φαρμάκι για τους λαούς. Η επεκτατική νομισματική πολιτική, την οποία χειροκροτεί ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα ως προοδευτική επιλογή, λέει. Όμως η επεκτατική νομισματική πολιτική έχει ως αποτέλεσμα τον πληθωρισμό, το οποίο κατατρώγει, ο οποίος κατατρώγει τα λαϊκά εισοδήματα και είναι υπεύθυνος για τα νέα κύματα ακρίβειας. Πέμπτος παράγοντας, πέμπτη, τι φορολογία. Ποιοι έχουν επιβάλει διαχρονικά όλους αυτούς την πολυμορφία των έμεσων φόρων, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης που εκτοξεύουν τις τιμές των εμπορευμάτων και τις ενέργειες στα ύψη. Και για να μην κάνει, να μην υπάρχει παρεξήγηση, ο κύριος Τσίπρας διευκρίνησε ότι θα είναι προσωρινή, λέει, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα δηλαδή να συνεχίζεται η αναδιανομή του πλούτου από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους φτωχούς. Και επί της ουσίας, η ακρίβεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πλευρά της αφέμαξης του λαϊκού εισοδήματος. Και η λύση δεν είναι όλη αυτή η ψεύτικη, η ψευδεπίγραφη συζήτηση που γίνεται για το επίπεδο των κατώτερων μισθών. Σε ποια αγορά εργασίας μιλάμε για κατώτερους μισθούς? Στην εργασιακή ζούγκλα που έχουν επιβάλει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα στη χώρα μας, όπου δεν υπάρχουν ωράρια, όπου δεν υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις? Σε αυτό μιλάμε για κατώτερο μισθό, όπου επί της ουσίας συρρυκνώνεται ακόμη περισσότερο ο μέσος μισθός, γιατί αυτό είναι που μετράει? Όπου υπάρχουν οι συμβάσεις έργου, οι συμβάσεις χρόνου, η μερική απασχόληση? Ποιο είναι το αντίκτυπο όλων αυτών των εξελίξεων? Κανένα απολύτως επί της ουσίας. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να δούμε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Και το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα δεν καθορίζεται από μια ονομαστικοποίηση μισθού, όταν αυτό μπορεί να το κατατρώγει η φορολογία του εισοδήματος, η έμεση φορολογία, η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας. Αλλά το θέμα δεν είναι από ποια τσέπη θα κλέψετε τα χρήματα των μισθωτών, αλλά να μην ανεχτούν άλλο οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι να τους κλέβονται αυτά τα χρήματα. Και για να αναδειχθεί η ουσία αυτών των οποίων λέω, ο κύριος Τσακαλώτος από εδώ χαιρέτησε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους εργαζόμενους στην πλατφόρμα, γιατί έτσι θέλει να στηρίξει τον αγώνα των εργαζόμενων στην eFood. Μας κοροϊδεύει. Πλάκα μας κάνει. Σιγά, κύριε, καλά. Όταν αυτή την έκθεση την ψήφισε Νέα Δημοκρατία, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, όλοι αυτοί ξαφνικά σε αυτό το πράγμα θέλουν να στηρίξουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων ή να επιβεβαιώσουν για μια ακόμη φορά ότι αποτελούν, ότι έχουν διαλέξει όλοι αυτοί στρατόπεδο και είναι το πολιτικό προσωπικό της οικονομικής ολιγαρχίας? Γιατί λέει αυτή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δεν πρέπει, λέει, κάθε λύση, λέει, πρέπει να σέβεται το καθεστώς των εργαζόμενων στις πλατφόρμες που είναι πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό είναι κατοχυρώνει, το καθεστώς των αυτοαπασχολούμενων. Αν είστε μισθωτός, πρέπει να το αποδείξει στο δικαστήριο. Να λοιπόν πόσο σέβονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι ευρωπαϊκές οδηγίες, όπου ο αρμόδιος επίτροπος απασχόλησης απάντησε σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή μας ότι ο νόμος Χατζηδάκη πραγματικά ανταποκρίνεται στο κοινοτικό κεκτημένο και στις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό το έκτρωμα. Και αυτού ακριβώς τις βέλτιστες πρακτικές και το κοινοτικό κεκτημένο θέλετε να εφαρμοστεί στη χώρα μας, και η μεν και η δε.
Επί της ουσίας λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, και εγώ με μία μικρή ανοχή, όπως κάνετε και στους υπόλοιπους κοινοβουλευτικούς. Τέσσερα λεπτά, όλους έκανα. Ναι, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσω, θα ολοκληρώσω ένα λεπτό. Περισσότερο χρόνο χάνουμε. Ένα λεπτό το έχετε. Δεν θα χαθεί ο κόσμος όταν περιμέναμε 5,5 ώρες εδώ και η συζήτηση έπρεπε να ολοκληρωθεί σε δύο. Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά, ότι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων δεν είναι η μία ή άλλη διαχειριστική μορφή. Είναι το ίδιο το σύστημα το οποίο υπερασπίζει, το καπιταλιστικό σύστημα, που η ανάπτυξή του οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση της ψαλίδας και των κοινωνικών ανισοτήτων, δημιουργεί φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και με μικροασπιρίνες επιδοματικής πολιτικής για να διαχειριστούμε τα ακραία φαινόμενα της φτώχειας δεν αντιμετωπίζεται αυτή η αιτία. Αλλά αντίθετα, όλες αυτές οι πολιτικές προτάσεις διαχείρισης, προτάσεις ασπιρίνες, θέλουν να καλλιεργήσουν αυταπάτες στον κόσμο, να τον εγκλωβίσουν στην επιλογή ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη. Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά, ότι πρέπει σήμερα να αντιδράσει ο λαός πριν είναι αργά, γιατί και το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης στη χώρα μας, όποια και αν είναι αυτή, ό,τι επιθετικό προσανατολισμό και αν έχει, είναι δεδομένο εκ των προτέρων και είναι ήδη γνωστό. Και από αυτή την άποψη να οργανώσει την πάλη του και να χτυπήσει τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας, να χτυπήσει δηλαδή, να σημαδέψει και να στοχεύσει τον πραγματικό αντίπαλο, που είναι η δράση του κεφαλαίου και η καπιταλιστική κερδοφορία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή μου.